Καλώς ήρθατε στο Δήμο Ερδέας και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας, γιατί και εσείς θα παίξετε σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση, στην ενημέρωση του προσωπικού, των πολιτών του Δήμου Ερδέας για αυτό το επιχείρημα που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Τι είναι αυτό? Η διαλογή των βιοαποβλήτων. Υπάρχει σχέδιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικά και από την κυβέρνηση, αλλά κατ' επέκταση και από τους Δήμους, μέχρι το 2030 να μειωθούν τα στερεά απόβλητα στο 10%. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει καλύτερο περιβάλλον και καλύτερη ζωή για τους πολίτες. Γι' αυτό το λόγο, στην πράξη των βιοαποβλήτων που προκηρύχθηκε με το ΕΣΠΑ της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου, ο Δήμος Ερδέας υπέβαλε πρόταση για να εγκριθεί για τη συγκεκριμένη δράση. Ενταχθήκαμε το 2020 από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με έναν προϋπολογισμό περίπου στις 600.000, συγκεκριμένα 592.823 ευρώ, που αφορά τον εξοπλισμό για να γίνει αυτή η δράση, καθώς επίσης η ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών για να μπορέσουμε να υιοθετήσουμε το τι πρέπει να κάνουμε για τα στερεά απόβλητα που μπορούν και τα βιοαπόβλητα αυτά που θα μπορέσουν να πάρουν τον δρόμο τους και να ξαναχρησιμοποιηθούν και να μην πηγαίνουν σε όλα τα στερεά απόβλητα που ανεβάζει το κόστος, αλλά και επιβαρύνει το περιβάλλον γενικά όλου του πλανήτη. Με αυτή την πρόταση, επομένως, έχουμε πρώτα τον εξοπλισμό που θα πάρουμε για να γίνει αυτή η δράση και αφορά μηχανήματα, που είναι 3 απορριμματοφόρα για βιοαπόβλητα, καθώς επίσης ένας μεγάλος όγκος από κάδους που είναι του χρώματος καφέ, όπως ας πούμε είναι ξεχωρισμένοι άλλοι κάδοι, είτε μπλε είτε πράσινη, για διάφορα απορρίμματα, χαρτί, γυαλί κτλ. Μέταλλα, έχουμε μέσα στην πρότασή μας 1030 καφέ διαφόρων διαστάσεων κάδους, 700 οικιακούς κάδους για τα σπίτια και 180 κάδους για κομποστοποίηση. Τι ενημέρωση πρέπει να έχει ο κόσμος και πώς πρέπει να χειρίζεται τα βιοαπόβλητα αυτά? Υπάρχει μία μερίδα από αυτά που πρέπει να μπαίνουν στους κάδους, τα οποία με επεξεργασία θα γίνεται ένα βιολογικό λίπασμα που θα είναι πολύ καλό για την γεωργία μας. Δίνει θρεπτικά στοιχεία στο χώμα και είναι ένα βιολογικό κατ' επέκταση λίπασμα. Τι πρέπει να ρίχνουμε μέσα σε τους κάδους τους συγκεκριμένους και τι δεν πρέπει να ρίχνουμε? Ήδη μέσα στο ίδιο πρόγραμμα υπάρχει... Στο ίδιο πρόγραμμα υπάρχει η ενημέρωση που πρέπει να γίνει. Και η ενημέρωση ξεκινάει από τα σχολεία μας. Ήδη έχουν εκτυπωθεί 12.000 ενημερωτικά φυλάδια που ήδη άρχισαν να μεριάζονται, 150 αφήσεις. Έχει γίνει παραγωγή ενός ραδιοφωνικού σποτ 30 δευτερολέπτων και θα μεταδίδεται σε 3 διαφορετικούς σταθμούς 3 φορές την ημέρα για 60 μέρες. Επίσης, παραγωγή ενός διαφημιστικού σποτ 60 δευτερολέπτων και παρουσία του σε 3 ηλεκτρονικά μέσα για 1 μήνα και διοργάνωση 4 ημερίδων. Αυτό ξεκινάμε σήμερα, αυτή την ενημέρωση κάνουμε. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και λόγω του κορονοϊού δόθηκε παράταση στον ανάδοχο για τα οχήματα, γιατί λόγω του κορονοϊού δεν μπόρεσαν να είναι έτοιμα για να παραδοθούν. Στις αρχές του έτους θα παραδοθούν και συγχρόνως θα τοποθετηθούν οι κάδοι εκεί που πρέπει. Εμείς πρέπει όλοι μας, γιατί και εμείς πρέπει να μάθουμε, πρέπει να ενημερωθούμε και πρέπει να μεταδώσουμε αυτή την ενημέρωση σε όλους τους πολίτες για να μην μπαίνουν απόβλητα που δεν πρέπει να μπουν στους συγκεκριμένους κάδους. Και θα αναφέρουμε λίγο εντάχει, αν και στο φυλάδιο φαίνονται και στο
δελτίο τύπου που θα βγει του Δήμου, τι πρέπει να μπορούμε να αποθέσουμε μέσα στους συγκεκριμένους κάδους και τι όχι. Λοιπόν, απορρίπτουμε, τι ρίχνουμε μέσα στους κάδους. Φρούτα και λαχανικά, φλούδες, κάστανα, σάπια κτλ. Δεν ρίχνουμε μέσα τα λύπη από τα φαγητά μας. Στραγγίζουμε τα λύπη γιατί πρέπει να πάνε κάπου αλλού. Τα υπόλοιπα μπορούμε να τα ρίξουμε. Επίσης από τα γκαζόν, κλαδάκια, διάφορα γαλακτοκομικά κτλ. Αυγά, υπολείμματα από φίλτρα καφέ, όλα αυτά τα ρίχνουμε και πηγαίνουν για κομποστοποίηση που θα παραχτεί το συγκεκριμένο λίπασμα. Τι δεν ρίχνουμε μέσα στους κάδους. Συσκευασίες κάθε είδους. Δεν ρίχνουμε επίσης υγρά, γάλατα, μαγειρικά, λίπη, λάδια, λίπη, ομά, κρέατα και ψάρια και ειδικά γυαλιά, μέταλλα κτλ. Όλα τα υπόλοιπα επομένως θα επεξεργαστούν και θα γίνουν αυτό το συγκεκριμένο βιολογικό λίπασμα που σας είπα, που θα μπορεί να ρίχνεται στους αγρούς μας για καλύτερο αποτέλεσμα και φθηνότερο κοστολόγιο και για τους αγρότες μας. Επίσης ήθελα να αναφέρω ότι υπάρχουν και, όπως σας είπα και νωρίτερα, 180 κάδοι οικιακής κομποστοποίησης. Αυτοί οι κάδοι θα μπουν σε γειτονιές, σε σπίτια απ' έξω. Έχουν την ιδιότητα, επειδή είναι ράφια-ράφια, να μπαίνουν, όπως είπαμε, τα υλικά που μπορούν να μπουν μέσα. Μόλις γεμίζει το ένα το ράφι, μπαίνει το επόμενο, κάνει μία συμπίεση προς τα κάτω, μέχρι που να γεμίσει για να μπορέσει να έρθει το απορριμματοφόρο, να τα πάρει και να πάνε στον προορισμό τους για να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω επίσης ότι με αυτή την συγκεκριμένη πράξη, πρώτον θα μειώσουμε τα πολλά απόβλητα που πηγαίνουν σε υγειονομική ταφή, που επιβαρύνουν το περιβάλλον, που δυσχεραίνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Σας είπα και νωρίτερα, μέχρι το 30 πρέπει να φτάσουμε στο 10%, να μειώσουμε στο 10% την ταφή των απορριμμάτων και συγκεκριμένα κάνουμε και ένα άλλο πρόγραμμα πιλωτικό που πιστεύω ότι θα ενταχθεί τις επόμενες μέρες. Πληρώνω ό,τι πετάω. Και αυτό θα βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση για να μειώσουμε και το κοστολόγιο των πολιτών, γιατί αυτά είναι ανταποδοτικά, αλλά συγχρόνως το πιο σημαντικό απ' όλα είναι η ποιότητα ζωής των ανθρώπων, καθώς επίσης και η μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακος στο περιβάλλον.